Ήταν η στιγμή που ήθελα να φύγω κι ήρθαν κι οι λιγμοί στα μάτια λίγο-λίγο. Έρωτας μπορεί να αντέξει αυτή τη γυμνιά που να συγχωρεί του κόσμου την ασκήμια. Δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς εκείνα τα εφηβικά, τα για σε μια τα κρίνα. Όσο σ' αγαπώ, ωραία που κοιμήθηκα. Wow, το δέρμα μου σαν μετάξι. Να τα βράσω τα χημικά peeling. Τίποτα δεν συγκρίνεται με ένα πατροπαράδοτο καλό. Γιατί σταμάτησες ρε Ντίδη, είχε τόση πλάκα. Ντίδη, πώς από εδώ. Ξέρω, είχε καταιγίδα χτες και φοβόσουν να κοιμηθείς μόνος σου, ε. Τι γλυκός, μωρέ. Φοβάται τις καταιγίδες και τους κεραυνούς. Να σου πω ένα μυστικό. Κι εγώ τους φοβάμαι. Ντίδη, δεν πας να μου φτιάξεις ένα καφεδάκι, βρε παιδί μου. It's just unlawful how that boy can cheat. But I must have that man. He's hard. Jesus, τι έκανε η κακούργα. Ασέλγησα πάνω στο Ντίδη, τον πιστό μου φίλο. On a positive note, αυτό σημαίνει ότι το αφροδισιακό cocktail μου, hot stuff, κάνει θαύματα. Καλημέρα. Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα. Κάτσε ένα φας σαν άνθρωπος. Δεν προλαβαίνω, μαμά μου. Έχω αργήσει, βιάζομαι. Ας αργήσει και λίγο. Πρόεδρος είσαι. Άλλα λέτε συνήθως, πατέρα μου. Ότι σαν πρόεδρος πρέπει να δίνεις το καλό παράδειγμα, έτσι δεν είναι? Δεν μου λες, τώρα που θα είσαι μόνη στο Παρίσι, θα φεύγεις χωρίς να φας πρωινό, μυστική? Το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Μην ανησυχείτε, θα φροντίζει ο Φίλιππος γι' αυτό. Λοιπόν, θα σκελετώ φιλάκια. Μια αγάπη μου. Κοντσάρα μου. Γεια σου, μανούλα μου. Γεια σου, αγάπη μου. Να προσέχετε, να προσέχετε. Θα πάρω και την άλλη. Πάσα λιγάκι. Άντε, γεια. Γεια σου, αγάπη μου. Ευτυχώς που είναι ο Φίλιππος σεφ και δεν θα πεινάσει η καρδούλα μου. Σαν το φαγητό της Κεραμαρηγός, δεν είναι κανένα άλλο. Υπενήσε σε κάτι. Θέλεις να πεις δηλαδή ότι η Κεραμαρηγό μαγείρευε καλύτερα από μένα? Αυτό είπα. Αυτό είπες. Τι μιλάω και δεν μασάω. Μούρια αργυρό μου. Πόπο. Και μου είχε λείψει τόσο καιρό στη Μελβούρνη. Καλά ρε Νατάσα, τόσοι Έλληνες στη Μελβούρνη, δεν μπορούσε να φας ένα γαλακτομπούρικο? Άλλη γεύση του δίνει η πατρίδα, δεν καταλαβαίνεις τώρα? Έχεις δίκιο τώρα, συμπεθέρα, άλλη γεύση. Κοίτα, Αγγελικούλα, είδες τι είπα? Είδα. Ναι, ξέρεις, είναι επειδή την Αγγελική την έχω σαν κόρη μου. Καλά, αυτό δεν το σώζεις. Πάντως, Αργυρό μου, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που σε γνώρισα. Έχεις κάνει τόσα πολλά για το παιδί μου. Σαν μάνα της έχει σταθεί. Να δεις τι έχει κάνει η Αγγελικούλα για μένα, συντρόφισε ήθελα να πω. Πάντως η αληθινή συμπεθέρα μου δεν είναι αξιολάτρευτη σαν την Αργυρό, Αγγελική. Εντάξει, καλή είναι κι αυτή. Τι καλή, μια ζωή την έβριζε στο τηλέφωνο. Τώρα έχει αρχίσει και φτιάχνει όμως, Αγγελική. Ναι. Ο Σωτήρης έχει βάλει κάποια όρια, οπότε πάλι καλά. Άντε βρε πουλάκι μου, πού είναι και αυτός ο Σωτήρης να το γνωρίσω? Αρχόταν στο αεροδρόμιο, αλλά. Αυτός είναι. Σωτήρη, εσύ είσαι? Όχι, εγώ δεν είμαι ο Σωτήρης, εγώ είμαι ο Νικόλας.
Αυτός είναι ο γιος μου, Νατάσα. Ο γιος σου, να σου ζήσει. Έλα βρε παλικάρι μου να σε δω. Άφησα τις μοιοπίες στη βαλίτσα και καταλαβαίνετε. Νικόλα, η μητέρα μου. Χαίρο πολύ, μητέρα. Χαίρο πολύ, τι κάνετε. Ασύ να την κολλάζετε. Χαίρομαι τόσο πολύ που σας βλέπω. Επιτέλους, βρε Νικόλα, δεν ξέρεις πόσα έχω ακούσει για σένα. Τι, με βρίζεις συνέχεια? Άκουσε, βρίζει. Τα καλύτερα λέει. Τα μισά να είναι αλήθεια και το μάλα ματάσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικόλα. Τώρα τι. Πολύ στεναχωριέμαι που δεν θα είσαι στο γάμο, βρε παιδιά. Είστε σαν οικογένεια για μας. Μη στεναχωριέσαι, Νατάσα. Μη στεναχωριέσαι. Θα μας χαρείτε στο γλέντι, έτσι δεν είναι? Δεν μου λες, Νικόλα, πώς από εδώ δεν είχες γραφείο? Ναι, είχα γραφείο, αλλά ήθελα να δώσω το δώρο της Αγγελικούλας μια και δεν θα πάω στο γάμο. Έλα βρε Νικόλα, δεν έπρεπε εσύ. Εγώ τι εγώ, δεν έχω δικαίωμα να δώσω στην ομορφότερη νύφη του κόσμου ένα δώρο? Λοιπόν, κοίταξε να είσαι ευτυχισμένη και το καλό σου, έτσι. Άντε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα. Εγώ πάω μέσα, έχω μια δουλίτσα. Ναι, και εγώ πρέπει να φύγω, να πάω στο γραφείο. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Μαμά, τα λέμε, έτσι? Ναι, αγόρι μου, ναι. Βρε συμπεθέρα. Αργυρό εννοώ. Λίγο παράξενα δεν τα είδες τα παιδιά? Μόνο λίγο. Πολύ. Αυτό που άκουσες, Μαρκέλα. Χώρισα. Καλά, εσύ έλεγες προάλλες ότι θα μετακόμισε στο ρετυρέ του στη Δινοκράτους. Να το βράσω το ρετυρέ. Να βράσω και την ομορφιά του και τον μπόι του. Τι να τα κάνεις, παιδί μου, όταν κάποιος δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμος? Καλά, δεν σε αναγνωρίζω. Παρόλο που περίμενα ότι θα χωρίζατε. Βέβαια. Σκέφτηκες ποτέ κάτι καλό για μένα? Μια φορά πάντως, δεν περίμενα να το ζητήσεις εσύ. Για τόσο θύμα με έχεις. Όχι θύμα. Σκέφτηκα ότι θα κοίταζε τη βολή σου, ρε παιδάκι μου. Ήθελες τόσο πολύ να βρεις κάποιον. Και σκέφτηκα ότι θα συμβαζόσουν και ας μην ήσουν ικανοποιημένοι. Συγγνώμη, αλλά τώρα περιέγραψες τη σχέση σου με τον Αλέξη. Δεν μιλάμε για μένα τώρα. Τώρα που δεν σε βολεύει, ε? Να σου πω. Πώς είσαι? Πώς αισθάνεσαι? Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ένιωθα ότι ο Αντώνης με κρατάει σε απόσταση, δεν άφησα τον εαυτό μου να τον ερωτευτεί. Οπότε δεν είμαι και χάλια. Αλλά είμαι στεναχωρημένη και δεν σου κρύβω ότι φοβάμαι και λίγο. Να μην φοβάσαι καθόλου. Είναι καλό να μείνεις για λίγο μόνη σου. Για μένα είναι το καλύτερο. Έχω αρχίσει να καταλαβαίνω ποια είμαι, Λιλιάν. Τώρα μιλάμε για μένα όμως. Φυσικά, συγγνώμη. Απλώς, δεν ξέρω βρε παιδί μου. Φοβάμαι μήπως δεν μου δοθεί ευκαιρία να έχω ποτέ στη ζωή μου έναν άντρα σαν τον Αντώνη. Τόσο έξυπνο, τόσο πετυχημένο, γοητευτικό, όμορφο, ευγενικό. Που όμως δεν σ' άφησε να τον πλησιάσεις ποτέ. Α, ναι, είναι και αυτό. Γι' αυτό έπρεπε να χωρίσουμε. Ο Αντώνης έχει όλα αυτά τα καλά, αλλά κατά βάθος ένιωθα ότι κοντά του δεν θα ήμουν ποτέ αληθινά ευτυχισμένη. Καλά, ε. Δεν σε αναγνωρίζω. Έχεις αρχίσει και οριμάζεις πάρα πολύ. Μετά από τόσα χρόνια αποτυχημένων σχέσεων, ξέρεις, ανακάλυψα ότι τελικά αυτό που έχει σημασία είναι να αγαπάς και να αγαπιέσαι για αυτό που πραγματικά είσαι. Να μην χρειάζεται να αλλάξεις, να συμβιβάζεσαι. Να πιέζεις ή να πιέζεσαι. Α, πολύ στη φιλοσοφία το ρίξαν αυτές. Βαρέθηκα. Γι' αυτό είμαι πολύ αισιόδοξη για εμάς τις δύο, Μαρκέλα. Νομίζω ότι από τα λάθη μας έχουμε μάθει πολλά. Δεν ξέρω για σένα, Λίλιαν. Εγώ πάντως έχω να μάθω πολλά ακόμα. Και αν σου πω και το άλλο, θα τρελαθείς. Ξέρεις τι αποφάσισα? Μη μου πεις ότι θέλεις και εσύ να υιοθετήσεις παιδί σαν την Ελεονόρα. Όχι, παιδί μου, όχι, όχι. Αποφάσισα να βρω σπίτι. Και για να το πληρώνω μόνη μου, θα ρίξω τη μούρη μου και εκτός βορειών προαστήρων, Κολονακίου κτλ. Έχει κι άλλες γειτονιές η Αθήνα. Όχι, δεν το πιστεύω αυτό που ακούω, δηλαδή. Πες μου ποια είσαι και τι έκανες τη Λίλιαν. Τη σούταρε, λέμε! Το ξέρω ότι δεν θα κρατήσει αυτή η σχέση. Τι δουλειά καλέ είχε ο Θεός με τη χαζοβιόλα τη Λίλιαν. Βρήκε το φως του άνθρωπος. Κατάλαβε τι κουμάς είναι η ξανθόψηρα και την έδιωξε. Καλά, πώς και δεν του είπε και αυτούνου ψέματα ότι είναι έγκυος για να τον τυλίξει όπως είχε κάνει με τον κύριο Δημήτρη. Αμαύρες άντρα, δεν πρόλαβε. Αμέσως ο κύριος Αντώνης κατάλαβε γιατί η Λισάρα πρόκειται και την έδιωξε πριν το αρχίσει τα χοντρά τα κόλπα. Ναι, αυτή παιδί μου δεν το είχε τίποτα. Να γυρίσει κατόπιν εορτής πίσω και να του ζητήσει και τα ρέστα. Τι γίνεται, κορίτσια?
Πώς την έχετε δει, ε? Εμείς, κύριε Δημήτρη, τώρα... Το... Σίριαλ, για το σίριαλ μιλούσαμε το... Ένα υπέροχο σαπουνόπερα είναι, που το παρακολουθούμε εδώ πέρα εμείς, Αρμάντο Άσκημος λέγεται, ναι. Μάλιστα. Ξέρω κι εγώ ένα ωραίο σίριαλ. Λέγεται Μάρθα η Κουτσομπόλα, δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά. Έχει μάλιστα και πολλές πρωταγωνίστριες. Πάρ' τη μία και βάρα την άλλη. Κακεντρεχείς και φαρμακόγλωσσες. Κοράκια που περιμένουν να κάτσει στραβή σε κάποιον για να χαρούνε. Εγώ δεν το έχω δει πάντως αυτό το σιριάλ, κύριε Δημήτρη μου. Δεν ξέρω, εσείς κορίτσια το έχετε δει? Ποτέ, θεέ. Ξέρετε, κύριε Δημήτρη. Ξέρω πολύ καλά, Χριστίνα. Τέτοιες θέλετε να είστε. Γιατί δεν σας αξίζει. Σας ξέρω πάρα πολύ καιρό όλες σας. Δεν είστε τέτοιοι άνθρωποι. Λοιπόν, κανονίστε την πορεία σας. Οι άνθρωποι έχουν συναισθήματα, ακόμα και αυτοί που δεν συμπαθείτε. Και επειδή από ό,τι άκουσα συζητήσατε και για μένα, πρέπει να σας πληροφορήσω ότι στενοχωρήθηκα πάρα πολύ που η Λίλιαν δεν ήταν έγκυος. Ποτέ δεν προσπάθησε να με τυλίξει. Δεν θα χρειαζόταν άλλωστε. Τι δώρα τους πήρες? Τι να τους πάρω, εντάξει, τώρα εγώ δεν ξέρω από αυτά. Η αλήθεια είναι, βέβαια, δεν είχα και όρεξη. Τους πήρα και ένα βάζο. Πράσινο, όμως, που είναι το αγαπημένο χρώμα της Αγγελικής μου. Αχ, ρε Νικόλα μου, κουράγιο. Και ελπίζω να το σπάσει το κεφάλι στον πρώτο του τσακωμό. Όχι, μόνο, δεν θέλω να τσακώνονται. Ούτε να χωρίσουν θέλω. Αυτό δεν μπορούσα να την κάνω εγώ ευτυχισμένη. Ας την κάνει αυτός την από. Μην ανησυχείς, Νικόλα μου. Θα σε πάρω εγώ μαζί μου στο Παρίσι. Θα σου βρω μια πάρα πολύ καλή θέση. Θα βρεις και εσύ μια γαλιδούλα και θα κάνεις Dolce Vita. Και να δεις πότε θα την ξεχάσεις την Αγγελικούλα. Και είναι ωραίες οι γαλιδούλες. Πολύ λέει έτσι. Έχουν και τη μητούλα έτσι προς τα πάνω. Είναι σαν την Αγγελικούλα, με τις χαριτωμένες. Νικόλα! Ναι, βρε, μαράκι μου. Ναι. Τι να πω κι εγώ, πώς θα πάω στη Γαλλία να ξεχάσω την Αγγελική μου? Έλα, όταν θα βλέπω τη μύτη της παντού. Έλα, σταμάτα να κάνεις έτσι. Να σου πω, δεν θέλω να με μαλώνεις εσύ. Εσύ πρέπει να μου συμπαραστέκεσαι τώρα. Εντάξει, σε καταλαβαίνω. Δεν σου συμπαραστέκομαι. Εντάξει. Εδώ είμαι. Καλέ, τι ώρα πήγε? Πω, πρέπει να πάω να βγάλω τα σουδάκια από το φούρνο. Να έρθω να σε βοηθήσω. Όχι, κοριτσάκι μου, κάτσε εδώ με τη μανούλα σου. Έχετε πολλά να πείτε. Τα καταφέρνω και μόνη μου. Εξάλλου πρέπει και να συνηθίζω, ε. Τι θα κάνω όταν θα πας ταξίδι του μέλητος? Ρώμη, ε. Πρέπει να πετάς από τη χαρά σου. Εντάξει, Παρίσι ήθελα να πάνε, αλλά ο Σωτήρης έχει πάει. Αλλά και στη Ρώμη σούπερ θα περάσουμε. Έχετε πάει ποτέ διακοπές με το Σωτήρη? Α, όχι, δεν έτυχε. Εντάξει, καλά θα περάσουμε. Βρε, κορίτσι μου, ώρα που βρήκα κι εγώ να το πω. Μήπως βιάζεσαι λίγο? Τι εννοείς, να παντρευτώ? Ξέρω εγώ, μικρή είσαι ακόμα. Και δεν είστε πια και τόσο καιρό μαζί με το Σωτήρη. Εντάξει, κοντεύουμε ένα χρόνο. Μπορεί να μην έχουμε πάει διακοπές, ταξίδια και τέτοια, αλλά έχουμε περάσει πολλά μαζί. Ναι, δεν λέω. Απλά ο γάμος είναι σημαντική απόφαση, κόρη μου. Πρέπει να είσαι σίγουρη με τον άνθρωπο που θες να γεράσεις μαζί του. Και για να το λες εσύ αυτό που έχεις παντρευτεί τόσες φορές, κάτι θα ξέρεις. Και εσύ όμως έκανες κάτι επιλογές. Πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλον. Παιδί μου, δεν θέλω οι άσχημες εμπειρίες που πέρασες εξαιτίας μου να σε εξωθούν να φτιάξεις δική σου οικογένεια με έναν άνθρωπο που δεν είσαι σίγουρη. Είμαι, μαμά. Είσαι? Τι να πω, μακάρι. Γιατί εμένα πάντως δεν μου φαίνεσαι πολύ χαρούμενη. Χαρούμενη είμαι, εντάξει. Απλώς έχω πολλά στο κεφάλι μου. Είμαι αγχωμένη. Α, αγχωμένη, μάλιστα. Και ο Νικόλας? Τι σχέση έχει τώρα ο Νικόλας με το θέμα μας? Ξέρω εγώ. Έχει. Έλα ρε, μαμά, τι λες τώρα? Μην ευριάζεις. Θέλω να μιλήσουμε σαν μάνα με κόρη. Δεν ξέρω, ο τρόπος που σε κοίταξε πριν και που τον κοίταζες κι εσύ. Έχει γίνει κάτι μεταξύ σας? Μαμά, μην τα σκαλίζεις τώρα. Αλλά και να είχε γίνει, δεν θα σου έλεγα τίποτα. Μαμά μου είσαι, δεν είσαι φίλη μου. Τον αγαπάς? Ποιον? Τι λες τώρα? Τον Νικόλα, τι ποιον? Μα τι σε έχει πιάσει τώρα με τον Νικόλα? Άκου, αγαπούλα μου, αν δεν ξεκαθαρίσεις τι νιώθεις μέσα σου, θα το μετανιώσεις αργότερα. Εντάξει. Εγώ ξέρω τι νιώθω. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Πρέπει και κάποιος άλλος να έχει ξεκαθαρίσει τι αισθάνεται μέσα του πραγματικά. Και να κάνει κάτι γι' αυτό. Δεν έκανε θέση να μου πεις? Όχι, μαμά. Είχε ευκαιρίες και
Δεν έκανε τίποτα. Εντάξει, τώρα εγώ δεν μπορώ να κάτσω να περιμένω τον Νικόλα πότε θα βρει το θάρρος να με διεκδικήσει. Ενώ από την άλλη, ο Σωτήρης έχει τα κότσια να πάρει αυτό που θέλει. Ο Σωτήρης μου έσωσε τη ζωή, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Από εκείνο το τέρας, το Θόδωρα, που εγώ έφερα στη ζωή σου. Θα με συγχωρέσεις ποτέ. Έλα βρε μαμάκα μου, σε έχω συγχωρέσει ήδη. Κι εγώ τώρα πάω να σε πλέξω λίγες ώρες πριν το γάμο σου. Συγγνώμη. Έλα εδώ. Από εδώ. Είχες βγει για ψώνια, ε. Τι καιρό έχει έξω. Άκουσα για βροχοπτώσεις από το δελτίο καιρού για αγρότες. Εγώ έλεγα να βγω έτσι να περπατήσω λίγο. Ξέρεις, το περπάτημα κάνει πάρα πολύ καλό. Και η ωμέγα 6, να το έχεις υπόψη σου αυτό. Αυτά. Λοιπόν, bye. Κοίτα, Τίδη, αυτό δεν γίνεται να συνεχιστεί άλλο. Δεν μπορώ άλλο να σου μιλάω με κλισέ και να αποφεύγω τους κοινόχρηστους χώρους. Πρέπει να μιλήσουμε ξεκάθαρα για αυτό που συνέβη μεταξύ μας. Okay, Τίδη, I got it. Λοιπόν, κοίτα να δεις τι θα κάνουμε. Εγώ λέω να τα αφήσουμε όλο αυτό πίσω μας. Ήπιαμε πάρα πολύ από αυτό το αφροδισιακό κοκτέιλ, το hot stuff και επηρεαστήκαμε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, μεθάμε, έχουμε ανάγκες, κάνουμε λάθη, κάνουμε. Αλλά εμείς είμαστε υπεράνω. Αυτά. Ξεχάστηκα, είχα ζει. Ήθελα να πάω για ψώνια. Ναι, αισθάνθηκα ένα μεγάλο κενό μέσα μου και λέω να βγω έξω και προσωρινά να το γεμίσω με την άσκοπη αγορά άχρηστων αντικειμένων. Αυτά. Bye. Και εσύ, ε. Κι εγώ. Πώς εξηγείτε? Δεν ξέρω, ρε Σάντρα. Από τότε που μας την είπε ο κύριος Δημήτρης, πάω να σκάσω ένα πράγμα. Κι εγώ το ίδιο. Ντρέπομαι. Πού καταντήσαμε τώρα? Να ντρεπόμαστε την ξανθόψηρα. Πάντως, να σου πω, δίκιο είχε ο άνθρωπος. Καλά, άσταθα τώρα. Τι κάνεις, μαράκι μου? Καλά, καλά, Σάντρα μου. Εδώ προσπαθώ να οργανώσω κάποιες τελευταίες εκκρεμότητες που έχω. Δεν μου λες, Μάρθα, το πρόγραμμα του κυρίου Στεργίου θα ήθελα να μάθω. Θέλω να κανονίσω μια συνάντηση. Ένα λεπτό να το ελέγξω. Σάντρα, αν... Τι κάνεις, Μαρία? Καλά. Καλά, εσύ? Καλά. Αν με πάρει ο θείος ο Αγισίλος, πες το ότι θα είμαι με την αδελφή μου ποτέ. Ας με πάρει στο κινητό. Ναι. Μαράκι, τι γίνεται με τον Αλέξη? Από τότε που είχατε εκείνο τον καβγά. Συγγνώμη, Σάντρα, αλλά δεν θέλω να το συζητήσω αυτό. Τι γίνεται, Μάρθα μου? Στις 12 έχει ένα ραντεβού και μετά είναι ελεύθερος. Ωραία, εντάξει, θα σε ειδοποιήσω, εντάξει? Ναι. Τα λέμε. Δεν είναι δυνατόν. Εσύ και ο Σέργιος. Δεν μιλάς σοβαρά, έτσι? Τι κοινό μπορεί να έχεις με το ψυχάκια? Τον έχεις παρεξηγήσει. Και αν θες να ξέρεις, είπε και καλά πράγματα για σένα. Φαντάζομαι τα μου έσυρε. Καμία σχέση, Αλέξη. Ήτανε πάρα πολύ αξιοπρεπής. Και στο κάτω-κάτω εσύ τι λες? Θα τον έπαιρνε να αρχίσει να σε βρίσει σε μένα? Αδερφή σου είμαι. Όχι για πολύ. Με την προπαγάνδα που θα κάνει εναντίον μου ο Dr. Gables Number 2, θα δεις για πότε θα σε κάνει να με βρίζεις. Φρε, Αλέξη. Με τη Μαρκέλα είχε μεγάλη επιτυχία. Την έφερε ποτέ εναντίον σου? Ναι, αλλά προσπάθησε όμως. Εντάξει, επειδή τη βασάνιζες με τις απιστίες σου. Και επειδή έχω βρεθεί στην ίδια θέση. Τον καταλαβαίνω απόλυτα τον αδερφό της.
Εσύ δεν θα θέλεις να πιάσεις τον Πιέρ και να τον κάνεις ταλαιπιού? Ναι, πάρα πολύ. Δεν λέω. Όταν σου είπα την ιστορία με τον Φίλιππο, δεν ήθελες να πας αμέσως να του μιλήσεις? Τέλος πάντων, με έπεισες. Είναι προστατευτικός αδελφός, όπως και εγώ. Θα είσαι ευγενικός και πολιτισμένος μαζί του, αν αυτή η ιστορία εξελιχθεί σε κάτι σοβαρό? Λιζάκη, για να δεις πόσο σε αγαπάω. Αν όντως σε κάνει ευτυχισμένη ο Σέργιος, σου εύχομαι να εξελιχθεί σε κάτι πολύ σοβαρό. Σε κάτι πολύ όμορφο. Σε ευχαριστώ, Άλεξ. Κάτσε τώρα να ξεπλύνω το στόμα με λίγο νερό, γιατί δεν πιστεύω ότι χρησιμοποίησα τη λέξη Σέργιος και όμορφο στην ίδια πρόταση. Έτοιμοι? Ναι, πάμε. Ναι, Σάντρα. Το... Βάσο, με συγχωρείς, ναι, πρέπει να κλείσω. Θα σε πάρω εγώ αργότερα. Τι συμβαίνει? Ρε κορίτσια, ποια θα αρχίσει πρώτη? Ας αρχίσω εγώ. Βασικά, Λίλιαν, θέλουμε να σου ζητήσουμε συγγνώμη. Τι? Συγγνώμη, Λίλιαν. Μα συγχωρείς? Ειλικρινά, συγγνώμη. Μισό λεπτό, γιατί δεν το ζω αυτό. Δεν το πιστεύω. Μου ζητάτε εσείς συγγνώμη? Ναι, το παρακάναμε. Το παραχοντρίναμε. Το παρατραβήξαμε. Τέλος πάντων, αισθανόμαστε άσχημα για τις κακίες που είπαμε. Ναι, δεν θέλαμε να σε στενοχωρήσουμε. Έχεις που έχεις τα προβλήματά σου τώρα που χώρισες. Όλες τα έχουμε περάσει αυτά. Ναι, και καταλαβαίνουμε πώς νιώθεις. Τώρα, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεσαι είναι να έχεις και εμάς να σε βρίζουμε. Τι να πω, βρε κορίτσια. Με συγκινείτε. Έχουμε και κάτι άλλο. Ναι, άμα θέλεις, εμείς θα πάμε για μεσημεριανό σε λίγο. Και δεν έχεις κανονίσει τίποτα με την κυρία Μαρκέλα? Τέλος πάντων, αν θες, έλα μαζί μας. Μιλάτε σοβαρά? Εκτός κι αν μας νομπάρεις. Όχι, όχι. Θα έρθω. Οκ. Καλή συνέχεια. Στα έτσι ο Φίλιππος, δεν ήξερα ότι είχε περάσει κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν είναι τόσο κάθε και τελικά. Και το θεώρησα πολύ εντάξει εκ μέρους του που ήρθε και μου εξήγησε μετά από τόσο καιρό. Θα μπορούσε να μην δώσει σημασία. Τυχερή η Μαρία. Τώρα που μου το πεις αυτό, νιώθω πιο καλά που είναι μαζί του. Πότε μου έγινες εσύ τόσο ανιδιοτελής, Μόλις συνειδητοποίησα πόσο κακό της έχω κάνει. Της αξίζει να είναι ευτυχισμένη, να είναι καλά. Ξέρεις ότι θα πάρει μαζί στο Παρίσι? Ναι, κάτι ανέφερε ο Φίλιππος. Ώστε το ξέρεις κι εσύ. Ναι, μας το είπε χθες σε μια συσκέψη που είχαμε. Και τι θα κάνεις γι' αυτό? Θα τους πάω στο αεροδρόμιο. Τι θες να κάνω, Ρελίζα? Τους εύχομαι βίο ανθρώπινο. Δεν θα τη σταματήσεις. Ή τουλάχιστον δεν θα προσπαθήσεις. Ρε Αλέξη, την αγαπάς. Σε έχω ζήσει τόσα χρόνια, πρώτη φορά σε βλέπω τόσο ερωτευμένο. Τόσο δοσμένο σε κάποια. Έχεις δίκιο μου, είπες. Αλλά ακριβώς γι' αυτό δεν πρόκειται να κάνω τίποτα. Η Μαρία είναι ένας υπέροχος, γλυκύτατος άνθρωπος. Έτσι αξίζει να είναι με ένα επίσης καλό και ευαίσθητο παιδί όπως ο Φίλιππος. Εσύ δηλαδή δεν είσαι καλός και ευαίσθητος. Μα εγώ την κορόιδεψα. Την αγάπησα αληθινά, αλλά αυτό δεν μετράει προς τον πόνο που της προκάλεσε. Και συνεχίζω να της προκαλώ. Τι άλλο έκανες? Της έκλειψα το ημερολόγιο και το διάβασα. Και με πιάσε τα πράσινα. Αλέξη, δεν σε πιστεύω. Πώς το έκανες αυτό? Είναι απέσιο, πραγματικά. Δεν ξέρω τι με πιάσε. Νομίζω επειδή δεν έχουμε καμία επαφή πια. Ήτανε σαν να ήθελα να μπω μέσα στο μυαλό της, να μάθω τι σκέφτεται. Σαν να μου εκμυστηρεύεται κάτι. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Είναι φρικτό. Την καταλαβαίνω αν δεν θέλει να σε βλέπει μπροστά του. Με σκοτώνει που είναι στην αγκαλιά ενός άλλου. Αλλά η δικιά μου αγκαλιά δεν της αξίζει πια.
Θες ένα κοκτέιλ? Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι να σου πω. Για δουλειά ήθελα να μιλήσουμε. Πρέπει να κανονίσουμε ένα meeting να συζητήσουμε τη διαφημιστική καμπάνια. Πρέπει να μιλήσεις με τον Δημήτρη, μήπως αλλάξουμε διαφημιστική. Μαρία, συγγνώμη, αλλά αυτή τη στιγμή μπορώ να κάνω οτιδήποτε άλλο εκτός. Και εσύ που πας? Πάω να παραδώσω αυτό το φάκελο για τον κύριο Στεργιού. Και έχει και λιακάδα σήμερα. Θα το εκμεταλλευτώ. Παιδιά, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, Κοίτα να δεις. Και χωρίς κοκτέιλ αυτή τη φορά. Κοίτα να δεις. Μήπως αντί να υιοθετήσεις το παιδί πρέπει να κάνω ένα με το Τιντί. Καλημέρα, sweetie. Είχε καταιγίδες εχθές πάλι. Τι θα γίνει με αυτή την κακοκαιρία? It is time for stormy weather, Didi. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Να σου πω, η Μαρκέλα πρέπει να είναι ακόμα στο σπίτι. Τι λες, δεν πάμε στην κρεβατοκάμαρά μου? Θα είμαστε πιο άνετοι εκεί. Λέω, ξέρεις,
Σε περίπτωση που βρέξει πάλι. Αμάρε, Λεωνόρα, αυτή η ακαταστασία σου. Όχι. Πώς τολμάτε? Εγώ ένα μπισκοτάκι σας προσέφερα. Είναι σε σχήμα καρδιάς. Αφού δεν το θέλετε εσείς, ας το φάει ο Μπούμπης. Έλα, Μπούμπη μου, έλα. Κάτι μου θυμίζετε. Κάπου σας έχω ξαναδεί. Μήπως παίζετε σε σίριαλ? Εγώ σε σίριαλ? Όχι, δεν παίζω σε σίριαλ. Αλλά η ζωή μου είναι σαν σίριαλ. Όχι, κυρία μου, εγώ οικονομολόγος είμαι. Α, μάλιστα. Και εσείς κάτι μου θυμίζετε. Α, μήπως έχετε παίξει αυτές τις διαφημίσεις 11-8 κάτι? Μου έχουν γίνει προτάσεις. Αλλά ντε ρε μου. Όχι πια για την ηλικία μου. Κακός, κακός, γιατί θα γράφατε πολύ. Είσαστε φυσιογνωμία. Τώρα θυμήθηκα που σας ξέρω. Σας έχω ξανασυναντήσει στο πάρκο. Σε ένα πάρκο, δεν θυμάστε? Εκεί πέρα με το σκυλί σας που πήγε να μου φάει μια φωτογραφία, δεν θυμάστε? Καλή, ο Μπούμπης μου δεν κάνει τέτοια πράγματα. Ναι, σωστά. Το σκυλί δεν είναι αυτό, αλλά εσείς είστε εσείς. Α, κατάλαβα τι συνέβη. Μου συμβαίνει συχνά. Με περάσατε για τη δίδυμη αδελφή μου. Ξέρετε, μοιάζουμε σαν μια σταγόνα νερό. Άμπα, εσείς είστε πιο όμορφοι. Σας βρίσκω πολύ τολμηρό, νεαρέ μου. Μόνο τολμηρός δεν είμαι, κυρία. Μόνο... Δηλώσιμε. Δηλώσε. Τίποτα. Ένα ποτικάκι είμαι. Ανοησίες. Είμαι αλάθητος κριτής φυσιογνωμιών. Κρύβεται μέσα σας λεοντάρι. Λεοντάρι. Μόνο λεοντάρι δεν κρύβω. Μόνο τα συναισθήματά μου κρύβω μέσα μου, κυρία. Το πιο χειρότερο κακό. Γιατί το κάνετε αυτό στον εαυτό σας, αγαπητέ μου νεαρέ? Γιατί δεν με θέλει, κυρία. Σοφία. Κυρία Σοφία μου, δεν με θέλει. Δεν με θέλει γι' αυτό. Γιατί είμαι ένας γυαλάκιας, ένα τίποτα είμαι. Ένας άσχημος γυαλάκιας. Αυτή είναι... ένας άγγελος είναι. Μια θεά. Και ο άλλος είναι ένα γεροδεμένο, ωραίο παλικάρι. Είναι και έστολος. Σιγά τώρα. Στις γυναίκες αρέσουν οι αξιπλιάτες με χιούμορ. Αυτό δε με τις στολές είναι ένας μεγάλος μύθος. Όπως και να, κυρία Σοφία μου, παντρεύεται τον άλλο. Παντρεύεται πώς? Τώρα. Τώρα δηλαδή σήμερα? Τώρα δηλαδή σήμερα, δηλαδή σε λίγο. Συγγνώμη. Και εσύ τι κάθεσαι εδώ, τι κάνεις? Κρύβεσαι. Κρύβεσαι. Αυτό είναι. Κρύβεσαι από τα συναισθήματά σου, από την αγαπημένη σου, από την ευτυχία σου. Πού ακούστηκε αυτό? Ένας τόσο συμπαθητικός νέος σαν και σένα. Μπρος. Τι μπρος? Μπρος πού? Κρίμα τα νιάτα σου, αγαπητέ. Πώς σε λένε? Νικόλα. Τι κάθεσαι εδώ, Νικόλα, με μια γριά και τον Μπούμπη και τρως μπισκότα? Μπρος. Σήκω να την κλέψεις. Τι να την κλέψω, τι λέτε τώρα? Να την κλέψεις, ο λόγος το λέει. Εάν δεν θέλει, δεν θα έρθει. Όμως μη σε σκοτίζει τίποτα. Εσύ θα έχεις κάνει το σωστό. Τι είναι σωστό να καταστρέψω ένα γάμο? Τι λέτε τώρα, κυρία Σοφία μου? Αυτό θα το καταλάβεις από το βλέμμα της. Εάν καταστρέφεις ένα γάμο ή τον γλιτώνεις από σίγουρη δυστυχία. Άντε μπρος, που σου λέω, λιοντάρι μου. Έχετε δίκιο, κυρία Σοφία. Έχετε δίκιο. Θα πάω και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Γιατί με τρελός εγώ.
Είμαι λιοντάρι που βρυχάτε εγώ. Άντε βρυχήσου λιοντάρι. Εντάξει, μπορούμε να περάσουμε. Έλα, κυρικούλα μου. Πάμε. Ναι, μισό λεπτό. Είσαι εντάξει, κορίτσι μου. Ναι, ναι, από το τράκ είναι. Ελάτε, θα τον στήσουμε τον άνθρωπο. Κοντζάμ' αντιδήμαρχο. Και άργησε. Άργησα, τσερι, άργησα, πολύ άργησα. Δεν σε πάμε τη μηχανή. Από μηχανή είστε ως νέτζελ. Καβάλα, πάμε. Πάμε, πάμε, γρήγορα, γρήγορα, τσερι. Πάμε, αλλά πού πάμε. Σταμάτα, πάμε να κλέψουμε την ύφη, τσερι, πάμε. Την ύφη, γουστάρω. Πάτησε το τσερι, πάμε το αγόρι μου. Από τη στιγμή που θα ενωθείτε με την ελεύθερη συνένεσή σας σε γάμο, οφείλετε ο ένας στον άλλον πίστη. Σεβασμό και αγάπη για όλη σας τη ζωή. Μισό λεπτό. Τι είναι, παιδί μου? Τι έπαθες, Αγγελική? Τίποτα, τίποτα. Ζαλίστηκα λίγο. Θέλετε να σταματήσουμε, Αγγελική? Όχι, όχι. Να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε. Ο γάμος που σας ενώνει, σας επιβάλλει την ταύτιση των τείχων σας. Έλα, λοιπόν, Τζέρι, εσύ περίμενε με εδώ, εντάξει, μη φύγεις. Run, Forest, run! Τις βέρες, παρακαλώ. Δεν πρόλαβα. Τους παντρέψατε? Ούτε μια στιγμή δεν μ' άφησες να παίξω. Ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω. Άρχισα κι εγώ να σου γυρνάω τις πλάτες και να συναντώ αγγέλους υπνοβάτες. Άρχισες μετά να στέλνεις ποιηματάκια με τα κινητά, ατάκες και στιχάκια. Όσο σ' αγαπώ